Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φελιππακόπουλε. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, σας παρακαλώ, στην Μέση Ανατολή. Είδα ότι το χτύπημα αυτό του Ισραήλ που έκανε στην παρατράπεζα αυτή της Χεζμπολάχ ήταν πολύ στοχευμένο. Δεν ήταν στρατιωτικό στόχος, δεν ήταν κάτι άλλο παρεμφερές. Ήταν ένα στοχευμένο χτύπημα που θεωρώ ότι αυτό ήταν και ο οικονομικός βραχίωνας του Ιράν που χτύπησε. Ναι, έτσι είναι, αλλά το ότι χτυπάει τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι τυχαίο. Θέλει να στείλει ταυτόχρονα και κάποια μηνύματα σε κάποιους που στηρίζουν και ενισχύουν την Χεζμπολάχ. Άρα αυτός ήταν περισσότερο ο στόχος πέραν των άλλων. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αναμονή του χτυπήματος του Ισραήλ προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου μας έχει συνηθίσει ότι όταν λέει κάτι το κάνει. Επομένως, εάν δεν υπήρχε αυτή η διαρροή των εγγράφων, και θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε Κοπλέ, διότι λέγονται πολλά, βέβαια. Τότε ναι, πιθανώς εντός των ημερών αυτό να υπήρχε το χτύπημα. Αυτό που θα έπρεπε να πούμε και να το επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, μία τάση ανασχεδιασμού, θα λέγαμε, των δυνάμεων, όχι προς το παρόν των συνόρων. Αυτό εκτιμώ ότι θα το συζητήσουμε λιγάκι αργότερα, στο μέλλον. Και μάλιστα ένας ποιοτικός ανασχεδιασμός. Είναι γεγονός, και αυτό το ξέρουμε καλά, ότι και ο Νετανιάχου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι δεν πρόκειται να εξαλείψει εντελώς τις δύο αυτές τρομοκρατικές οργανώσεις, και τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Όσα ηγετικά στελέχη και αν εξοντώσει, αυτές λόγω της νοοτροπίας, της ιδιοσυγκρασίας αλλά και του μίσους εναντίον του Ισραήλ, αυτές θα ξαναγεννηθούν. Άρα λοιπόν δεν αναλύσκεται μόνο σε αυτό. Απλώς θέλει να τις αποδυναμώσει, ήδη τη Χαμάς την έχει αποδυναμώσει και αυτή τη στιγμή η επιδίωξη είναι να αποδυναμωθεί και η Χεζμπολάχ. Ο στόχος όμως ο απότερος είναι να μπορέσει να αποδυναμώσει αυτό το μακρύ χέρι που τροφοδοτεί, ενισχύει και εξοπλίζει τις δύο αυτές τρομοκρατικές οργανώσεις. Ποιο είναι αυτό το χέρι? Είναι το Ιράν. Άρα αυτό προσπαθεί, και αυτό μπορεί να γίνει είτε με την εξάλειψη της νυν ηγεσίας του καθεστώτος, είτε με την αλλαγή του καθεστώτος. Μάλιστα. Η εξάλειψη είναι δύσκολο να χτυπηθεί αυτή τη στιγμή ο ηγέτης του Ιράν, διότι ήδη με αυτά τα οποία έχει διαπράξει το Ιράν, το Ισραήλ με τον Νασράλα και με τον Χανίγια, άρα παίρνει μέτρα και μετακινείται συνεχώς. Αλλά το πιο εύκολο είναι, γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος, να δημιουργήσει εκ των έσω προβλήματα, δηλαδή να δημιουργήσει μια πρόκληση εθνομειονοτικών εξεγέρσεων. Μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν ζουν πάρα πολλοί Αζέροι, ζουν Εβελούχοι και πολύ περισσότερο Κούρδοι. Και επιμένω στους Κούρδους, διότι είναι ένα θέμα που αφορά και την Τουρκία. Το Ιράν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή 5 με 7 εκατομμύρια Κούρδους. Στην Τουρκία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 15 εκατομμύρια. Και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, στο Ιράκ και στη Συρία, σε αυτό το τόξο Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, είναι πάνω από 30 με 35 εκατομμύρια. Και αυτός είναι και ο φόβος στην Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος του Ιράν, αλλά για να γίνει αυτό, ξέρετε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες τακτικές και στρατηγικές κινήσεις, και αυτές οι κινήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων, τόσο των δυτικών όσο και των μεσοανατολικών δυνάμεων, κάτι, δηλαδή των άλλων κρατών. Να ρωτήσω κάτι ως προς το χρόνο που θα δούμε την απάντηση του Ισραήλ. Μήπως ο χρόνος έχει να κάνει και με τις εκλογές στην Αμερική και μπορεί να το δούμε μετά από τις εκλογές? Κομβικό σημείο νομίζω είναι η 5η Νοεμβρίου που είναι οι εκλογές. Και θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζουμε και από τη διαρροή των εγγράφων, είναι ότι η Αμερική και ειδικότερα η κυβέρνηση του Biden, των Δημοκρατικών και της υποψηφίας της Κάμαλα Χάρις, δεν θέλουν ένα χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν πριν από τις εκλογές, διότι ένα τέτοιο χτύπημα,
όσο και ήπιο να είναι, δηλαδή να χτυπήσει ακόμη και μόνο στρατιωτικούς στόχους, θα συμπαρασύρει οπωσδήποτε την Αμερική, ούτως ώστε να εμπλακεί σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν. Κάτι που δεν το θέλει, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όπως γνωρίζετε κύριε Φιλιππακόπουλε, θα χάσει κάποιους μουσουλμανικούς ψήφους που είναι η δεξαμενή, αν θέλετε, των ψηφοφόρων. Και εδώ τώρα ερχόμαστε, όπως προείπα, στη διαρροή των εγγράφων. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί, ήτανε πραγματικά μια κυβερνοεπίθεση από πλευράς Ιρανών hackers ή ήτανε μια διαρροή εσκεμμένη, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ποιος είχε συμφέρον να καθυστερήσει η επίθεση του Ιράν, του Ισραήλ προς το Ιράν? Σαφώς είναι η κυβέρνηση του Biden. Και εγώ δεν θέλω να πιστέψω και δεν πιστεύω, όπως και εσείς και πολλοί άλλοι, ότι μια υπερδύναμη σε ένα Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα σε λευκό οίκο να υπάρχει αυτό το λεγόμενο σουρωτήρι και να υπάρχει διαρροή εγγράφου χωρίς έλεγχο και χωρίς μέτρα. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουν διαρρεύσει εσκεμμένα μόνο και μόνο για το λόγο των εκλογών, ούτως ώστε να υπάρχει καθυστέρηση και το χτύπημα να γίνει πριν τις εκλογές. Άλλωστε, αν θα δείτε αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, δεν αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι. Αναφέρονται μόνο ολόκληρος ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση, και μάλιστα για πρώτη φορά αναφέρονται ότι το χτύπημα θα γίνει, αυτό αναφέρουν τα έγγραφα, με αεροπορικά μέσα, δηλαδή με αεροσκάφη F-35 και μάλιστα με σύγχρονους πυράβλους που τώρα τους γνωρίζουμε, με τους Horizon και τους Rocks. Και το ότι δεν αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα αλλά και οι στόχοι, αυτό θα πρέπει να μας ως προς τους στόχους, πτέραρχε, εκτιμάτε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα και τα ενεργειακά, οι πετρελοπηγές, είναι σίγουρα εκτός? Κοιτάξτε, η όλη προσπάθεια ή μάλλον αυτός ο χρόνος των διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων του κυρίου Νετανιάχου με τον Biden ήταν προς αυτό το σκοπό. Δηλαδή να μην χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ή οι ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό δεν το ήθελε επουδενή ο Biden. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχει διαρρεύσει, παρόλο που δεν το ήθελε και επέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή ο Νετανιάχου, διότι είπε ότι το χτύπημα θα πρέπει να ήταν πολύ σκληρό και παραδειγματικό, φαίνεται ότι θα χτυπήσει κάποιους άλλους στόχους. Αυτό όμως είναι under consideration, είναι με μεγάλο ερωτηματικό, γιατί στο τέλος θα πιθανώς να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Και το ότι κάνει επίσης το Ισραήλ, γιατί έχει λεχθεί και αυτό και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όλοι εμείς οι αναλυτές αλλά και οι διεθνολόγοι, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν, δρά μόνος του, είναι ανεξάρτητος. Όχι. Τελικά αποδεικνύεται ότι ό,τι κάνει ο Νετανιάχου το συζητά και παίρνει την έγκριση της Αμερικής. Διότι ξέρει πολύ καλά ότι η Αμερική είναι αυτή που υποστηρίζει και εξοπλίζει το Ισραήλ. Και ένα παράδειγμα, διότι όταν ζήτησε το Ισραήλ αυτές τις διατριτικές βόμβες που χτύπησε και εξόντισε τον Αστράλα, θα έπρεπε να δώσει κάποια απάντηση για ποιο λόγο τις θέλει. Ναι. Και δεν τις δίνει η Αμερική έτσι χωρίς να υπάρχει αποκρό λόγος, όταν τις έχει μόνο η Αμερική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ό,τι κάνει ο Νετανιάχου είναι εγνώση και έγκριση, αν θέλετε, της Αμερικής και του Μπάιντεν.